παρουσιάστρια μιας ιστορικής εκπομπής, όπως είπε και η Φραντζέσκα μας. Έχει στείλει βιογραφικό στην Ταϊλάνδη και να γίνει καθηγήτρια. Δεν θα πούμε το όνομα, θα την δείτε αμέσως τώρα. Λόγω οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες μεταναστεύουν για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Εκεί, στα καλύτερα μυαλά, δίνονται οι καλύτερες θέσεις, αφήνοντας την Ελλάδα σε πνευματική ένδυα. Έτσι, η Ταϊλάνδη καλεί την Εύη Αδάμ και μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα μπορεί να ξεκινήσει. Μου έχουν δώσει μέχρι και θέση στο Πανεπιστήμιο της Ταϊλάνδης για το πτυχίο, γιατί έχω ένα πάρα πολύ καλό πτυχίο. Οπότε μπορεί κάποια στιγμή να πάω στη Ταϊλάνδη, λοιπόν, δεν ξέρω. Η Εύη Αδάμ έχει φλερτάρει με την ιδέα της μετανάστευσης. Ναι, το έχω σκεφτεί. Έχω φλερτάρει πολλές φορές με αυτή την ιδέα. Από την άλλη, όμως, δεν είναι εύκολο να αρχίσεις από το μηδέν. Εγώ εμπλέκομαι και πολύ συναισθηματικά με τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Δεν μπορώ να πάω σε έναν άγνωστο τόπο έτσι εύκολα. Από την άλλη, όμως, δεν σου κρύβω ότι έχω κάνει πάρα πολλές φορές ένα research στο ίντερνετ για να δω τι σχολεία υπάρχουν στο εξωτερικό, για να διδάξω. Όσον αφορά την οικονομική κρίση, την αντιμετωπίζει με γερμανικό τρόπο. Λειτουργούσα πάντα πολύ γερμανικά σε αυτό το τομέα. Ήμουν πάντα πολύ ολιγαρκής. Σπαταλούσα ποτέ τα χρήματά μου για πράγματα, για υλικά. Σπατάλησα κατά καιρούς τα πράγματά μου για στιγμές, δηλαδή για διακοπές. Αλλά έτσι να αναλώνομαι σε υπερκαταναλωτισμό, ποτέ δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος και ειδικά με τη γερμανική παιδεία που έχω. Είμαι πολύ κοντά, δηλαδή, πολύ πιο εύκολο για μένα να κάνω οικονομία τώρα που είναι οι καιροί τέτοιοι, γιατί ουσιαστικά το ψηλό έκανα και πριν. Επίσης, αναφέρει ότι το modeling ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα στη ζωή της. Εγώ ποτέ δεν ασχολήθηκα με το modeling ως πρωταρχικό πράγμα στη ζωή μου. Εγώ πήγαινα στο πανεπιστήμιο και έχω ένα πτυχίο γερμανικής φιλολογίας. Και πάλι λοιπόν, και τώρα να ξεκινούσα, πάλι θα κοίταζα να είμαι σε ένα πανεπιστήμιο για να έχω τα νότα μου καλυμμένα. Και αν σαν χόμπι υπήρχε λοιπόν μια δουλειά που, η οποία να μου φέρνει και μεγάλα κέρδη, όπως μου έτυχε ευτυχώς, ήμουν τυχερή στο παρελθόν, θα το έκανα. Αλλά επειδή δεν θα το έβλεπα να συμβαίνει, δεν θα έκανα αυτό, θα έκανα κάτι άλλο παράλληλο. Και μου αρέσει πάρα πολύ που λέει η Διαδάμου ότι ναι, μεν μου προέκυψε αυτό και ήμουν ατυχερή, αλλά από την άλλη έπρεπε να σπουδάσω και είπε ότι θα το ξανάκανα. Γιατί ναι, μεν μπορεί να θέλουμε να γίνουμε μοντέλα, μπορεί να θέλουμε να γίνουμε δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά πολλά επαγγέλματα σε και αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Άρα τι το καλύτερο από τον έξι να πει ότι έχει τα προσόντα. Αλλά μην φύγει εξωτερικό, όλοι φεύγουν για εξωτερικό πια. Καλά, στη γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει να κάνει, Σιέβη μου, εσύ το ξέρει. Μεταξύ μας πιο πολλούς φόρους. Όσο λιγότεροι είμαστε, τόσο πιο πολύ κεφαλή. Λοιπόν, είναι η ώρα όμως τώρα της γυμναστικής. Γι' αυτό θέλω ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για το Χριστινάκι μας.